Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο παραδοσιακού ξυρίσματος. Στο σημερινό ξύρισμα θα δούμε παρέα μία ακόμα μηχανή. Πριν περάσουμε στην πρωταγωνίστρια, πάμε να δούμε το υπόλοιπο setup. Ένα setup το οποίο λόγω της έντονης ζέστης αποφάσισα να είναι έτσι αρκετά δροσιστικό. Οπότε θα ξεκινήσω με pre-save από την προράσο, το πράσινο με μενθόλι και ευκάλυπτο, πάρα πολύ δροσιστικό. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ pre-save, ειδικά τον τελευταίο καιρό, αλλά μιας και θέλουμε τη δροσιά, θα το χρησιμοποιήσω. Στη συνέχεια θα περάσω στην κρέμα, η οποία είναι από την Palm Olive πράσινη και αυτή επίσης με μενθόλι. Πολύ δροσιστική και πάρα πολύ καλή απόδοση από την Palm Olive. Και θα ολοκληρώσουμε τη δροσιά με τι άλλο, φυσικά με πιγκουίνο, αλκοολάντο. Πάρα πολύ ωραίο και δροσιστικό aftershave. Πινέλο τώρα, θα χρησιμοποιήσω το 48 χείρο της Omega, το βαλίδο και αμουλιάζει, ένα από τα αγαπημένα μου πινέλα, και η λεπίδα που θα φορτώσω στη μηχανή και αυτή σε πράσινο χρώμα η συσκευασία, μια Gillette 7 o'clock Super Stainless. Αυτό είναι το setup και να περάσουμε στην πρωταγωνίστρια, η οποία βρίσκεται σε αυτό εδώ το λευκό κουτάκι. Είναι μια μηχανή από την TS Cosmetic, κινέζικη εταιρεία. Έχουμε αυτή εδώ την κούκλα. TS Cosmetic, έχουμε το μοντέλο DS T7 SE. Πάρα πολύ όμορφη μηχανή, βαριά μηχανή, στα 100 και κάτι γραμμάρια. Με το περισσότερο βάρος να είναι στη λαβή, η οποία είναι και από ανοξείδωτο ατσάλι 304. Βέβαια είναι το πιο χαμηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι. Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από το 316, πρώτα είναι το 304 μετά 316, που είναι και οι περισσότερες, αν δεν κάνω λάθος, μηχανές και λαβές. Βαριά λαβή στα 76 γραμμάρια και έχουμε και την κεφαλή, η οποία είναι, αποτελείται από το top cap. Θα την ανοίξω σιγά σιγά γιατί έχει μια ροδέλα σιλικόνης εδώ πέρα, η οποία είναι απαραίτητη. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Έχουμε λοιπόν το top cap και το base plate, το οποίο τι γίνεται τώρα. Οι περισσότερες μηχανές έχουν πάνω στο top cap τα πυράκια αυτά που προεξέχουν και έχει κάτι λεπίδα. Η συγκεκριμένη το έχει πάνω στο base plate. Βλέπετε. Κλειστού τύπου. Βλέπετε το χτένι εδώ πέρα. Χωρίς ραβδός, τίποτα, ίσιο λίο. Από κάτω έχει κάποια, γράφει το μοντέλο DST7SA και έχει και ένα Made in China και έχει και ένα νούμερο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, 889.154. Τέλος πάντων, η κεφαλή ζυγίζει, ξέχασα να πω, 26 γραμμάρια, οπότε καταλαβαίνετε το περισσότερο βάρος είναι στη λαβή. Τι γίνεται τώρα, άμα τη βάλετε χωρίς τη ροδέλα, το σπείρωμα μέσα το εσωτερικό της λαβής δεν έχει μεγάλο βάθος, οπότε τι γίνεται, έχετε και τερματίζει και παίζει το, αφήνει κενό και παίζει το baseplate, οπότε υποχρεωτικά, αναγκαστικά πρέπει να μπει μαζί και η ροδελίτσα σιλικόνης ή μια οποιαδήποτε άλλη ροδελίτσα. Έρχεται και κάθεται μια χαρά. Λοιπόν, είπαμε 102 γραμμάρια, 76 η κεφαλή, 76 δηλαδή 26 η κεφαλή, στους 8,5 πόντους, κοντή μηχανούλα, τρομερό κράτημα, έχει φοβερό grip, πανέμορφη και η τιμή της
με ανοξειδωτή λαβή είναι στα. Θα την βρείτε αναλόγως τρόπο, δεν την πετύχετε από AliExpress. AliExpress την πήρα εγώ. Θα την βρείτε το maximum 24 ευρώ, 24 κάτι. Εγώ την πήρα σε προσφορά που τη βγάζει αρκετά συχνά, μόνο 16 ευρώ. Επίσης πολύ τυχαία η κεφαλή, έχω βρει και την κεφαλή στα 10 ευρώ. Αυτή είναι στάνταρ τιμή της, δεν έχω δει ποτέ να πέφτει. Τώρα, αν την πετύχετε σε χαμηλότερη, τσιμπήστε την. Λοιπόν, αυτή είναι η μηχανούλα μας. TS Cosmetic. Blade Cap λέει ότι έχει 0,7-0,70. Για να δούμε πώς θα είναι. Πάμε να φορτώσω τη λεπίδα. Λοιπόν, έχουμε τη λεπίδα 7 o'clock την πράσινη. Τώρα σκεφτόμουν πώς να τη φορτώσω, πώς βολεύει καλύτερα. Προτιμώ τα top cap που έχουν εδώ πέρα τις προεξοχές, τα καρφάκια που έρχεται και κάθεται καλύτερα. Τώρα δεν νομίζω ότι γίνεται να τη βάλω πρώτα στο top cap, οπότε θα πάρω το base plate και θα το προσαρμόσω εδώ, έτσι, και θα έχω να βάλω πάνω το top cap. Είναι λίγο ταλαιπωρία νομίζω. Ροδέλα. Πάμε για να δούμε πως έκατσε. Έκατσε μια χαρά. Έκθεση μεγαλούτσικη. Το plate cap είπαμε είναι στο 0,7. Το καλό είναι ότι δεν περισσεύει δεξιά και αριστερά η λεπίδα. Αυτό είναι το προφίλ της μηχανής. Θεωρώ ότι θα είναι ήπια. Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να βρέξω πρόσωπο και να κάνω pre-save. Ξέχασα να πω γένεια 3 ή 4 ημερών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έτοιμο και το pre-save. Η ζέστη μέσα στο μπάνιο είναι πραγματικά ανυπόφορη. Τώρα νιώθω λίγο καλύτερα με το προράσω. Έχω βάλει εδώ μια ποσότητα στο μπολ και πάμε να κάνουμε αφρό μέσα εδώ. Πάμε να απλώσουμε. Έτοιμος. Πάρα πολύ ωραία δόση. Άλλο να κάτσω λίγο έτσι να το απολαύσω. Λοιπόν. Τέλεια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε και λέμε DS Cosmetic DST 7 SE κλειστού τύπου. Τριών τεμαχίων μηχανή από TS Cosmetic, φορτωμένη με μια ζιλέτ 7 o'clock πράσινη. Στο πρόσωπο απλωμένη Palmolive πράσινη, δροσιστικότατη. Σε γένεια 3 ή 4 ημερών. Και πάμε προκατέβασμα να δούμε τι λέει η μηχανή. Πάρα πολύ ήπια.
πάρα πολύ ήπια. Δεν την αισθάνομαι καθόλου τη λεπίδα καθόλου, καθόλου, καθόλου. Καθόλου, νιώθω την μπάρα. Νιώθω το πάνω μέρος της μηχανής. Για να δω και πιο κοντά γιατί δεν βλέπω. Καλό αποτέλεσμα όμως. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική. Πολύ ωραία. Παρόλο που δεν μου αρέσουν οι μηχανές που έχουν περισσότερο βάρος στη λαβή, συγκεκριμένη με βολεύει αρκετά. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Θέλω να το δοκιμάσω και σε γένεια περισσότερων ημερών. Πάντως τώρα, παρόλο που είναι ήπια, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και εγώ επίσης δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν νιώθω καθόλου λεπίδα, όπως είπα. Πολύ καλή. Όχι απλά καλή. Πω. Και καλή λεπίδα βέβαια, έτσι. Με δάγκωσε λίγο, ούτε που το καταλάβω. Τέλειο πρώτο πέρασμα με την Guess Cosmetic. Πάρα πολύ, εξαιρετική, εξαιρετική. Ωραία. Ρίχνω λίγο νερό και περνάμε για δεύτερο και τελευταίο χέρι. Πρώτο τέλειο πέρασμα. Πάμε για το δεύτερο κατέβασμα. Πολύ καλή. Σας το πάω. Πάρα πολύ καλή. Συνήθως αυτές οι μηχανές που είναι έτσι στο προφίλ, όπως είναι η κλειστή, η Pearl, η ανοιχτή μάλλον η Pearl, η κάπως έτσι το προφίλ είναι και η Fatip, μια Wadey που έχω, είναι διάφορες τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ήπιες περισσότερες. Καλά και τη Fatip δεν λες πάρα πολύ ήπιες. Τέλος πάντων, αυτή εδώ, αν και είναι πάρα πολύ ήπια, έτσι τη νιώθεις, είναι αρκετά αποδοτική. Δεν έχει μείνει τρίχα. Δεν την ακούω να κόβει και λέω δεν φτάνει να τα κόψει, αλλά όχι. Τα έχει κόψει πολύ βαθιά. Να πω την αλήθεια, δεν τη το είχα.
ίσως να θέλει λίγο πιο ανοιχτή γωνία. Εδώ δηλαδή, καταλαβαίνετε, ξέρεις, θέλει λίγο πιο να κουμπάτε το top cap. Πρέπει να βρείτε τη γωνία. Έτσι δεν ξυρίζει. Αν τη γυρίσει όμως έτσι πιο λοξά, είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, στη γωνία τη βρίσκεται και στη κάτι διάρκεια του ξυρίσματος σε όλες τις μηχανές. Δεν έχει να κόψει. Θα δοκιμάσω μια πιο κακή εντός εισαγωγικών λεπίδα. Για μένα θα βρω μια που δεν είναι και καλύτερη μου. Να δω πως είναι η απόδοσή της. Πάντως τώρα είναι... Η μηχανή είναι άπαιχτη. Τέλειο. Τέλεια. Άψογη, άψογη. Εκπληκτικό ξύρισμα. Κρέμα έχει μείνει πάρα πολύ. Οπότε μην πάει χαμένη. Και επειδή εδώ πέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει, να δοστούμε λίγο, να την απλώσω έτσι καλά καλά. Θα την αφήσω μερικά λεπτά να την απολαύσω και επιστρέφω για αλκοολάντο. Πάμε να ολοκληρώσουμε με πιγκουίνο μπόλικο. Καθόλου τσουξίματα, τέλεια. Χρειάζεται αυτό. Ξεπέρκω αυτιά παντού. Τέλειο ξύρισμα. Απολαυστικότατο με τις υγείες μου. Πάρα πολύ ωραίο. Τι να πω για διδίες Cosmetic. Καταπληκτική. Καταπληκτική μηχανή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μηχανή των 17 ευρώ με stainless steel λαβή. Ποιότητα κατασκευής εξαιρετική. Ξέχασα να πω όταν ήρθε ήταν τυλιγμένη με μεμβράνες μέσα έξω, χαρτάκια. Απίστευτη. Φοβερή δουλειά από τους Κινέζους. Εξαιρετική. Τι να πω. Ήπια, δεν νιώθεις λεπίδα, αποδοτικότατη. Μιλάω πάντα γένια 3 με 4 ημερών. Έτσι όπως είναι δηλαδή η δικιά μου τριχοφία, δεν ξέρω άλλοι που έχουν πιο πυκνά ή πιο σκληρά. Πάντως στο δικό μου πρόσωπο έκατσε με μια χαρά. Πάρα πολύ καλή, αποδοτικότατη, γλυκύτατη. Γενικά απολαυστική, με πάρα πολύ ωραία λαβή, ωραίο κράτημα. Εξαιρετική. Μία από τις καλύτερες μηχανές που έχω δοκιμάσει σε αυτή την τιμή. Πραγματικά εξαιρετική. Αξίζει να τη δοκιμάσετε. Αυτά φίλοι μου. Ένα ακόμα ξύρισμα έφτασε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά εύχομαι να είστε όλοι καλά και να έχετε απολαυστικά ξυρίσματα. Γεια χαρά!